Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Βαγγέλη. Φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσεις τώρα, γιατί τέλος της χρονιάς, ξέρεις, δεν είναι και τα μπούνους. Συμφωνώ, ναι. Δεν είναι ώρα να διαφωνείς. Κάτι περίεργο συμβαίνει με όλα αυτά τα σοου. Θα έχει άποψη φυσικά η Κυρούξα. Θα σκεφτούμε μετά αν θα σε αφήσουμε να την εκφράσεις. Υπάρχουν διάφορα παιδιά που βγαίνουν για να γίνουν τραγουδιστές. Και υπάρχουν κι άλλοι, οι οποίοι είναι γενικοί διευθυντές, μάνατζερ, στελέχοι και περίεργοι άνθρωποι. Τράβοντας της ευκαιρίας είναι στην επιτροπή και προσπαθούν να γίνουν τραγουδιστές. Μυστήριο φαινόταν. Είδαμε και ένα παιδί τώρα τελευταία που πετάει τραπέζια στην πίστα, βάζει να του πετάει ένα τραπέζια και στην αρχή. Ένα γερά. Ναι. Να πάρει τα πάνω του. Θα μας εξηγήσει εδώ. Στην ίδια σωστή σημαίνει βγάζει και δίσκο. Βγάζει και δίσκο. Είδε να μάθει, κοντά κατευθείαν από το Voice, να μας εξηγήσει πώς αποφάσισε και την καριέρα στο τραγούδι. Είναι ένα ξεκίνημα, μας εντυπωσιάζει όλους. Αυτό το δίσκο τώρα. Ναι. Γεια σου, Δέσποινα. Γεια σας. Καλή επιτυχία, καλό τάξη. Οδηγεί πιθανά με το προφητικό τίτλο «Δεν με σταμάτησες». Γιατί προφητικός, ότι είναι είμαστε σταμάτητοι. Ναι, δεν σταματήσατε εδώ δίπλα, είχες τα μεγαθύρια, το Ρέμο, είχες δίπλα τη Μελίνα, είχες το Σταβέντο και πήραμε όλο το πράγμα. Πέρσι το σηκώσαμε την κούπα, Πέρσι τη σηκώσαμε την κούπα και ξέρεις ποιο είναι το φέτος που ήδη έχουμε ξεκινήσει τα γυρίσματα. Δεν με πιστεύει κανείς ότι μπορούμε να την ξαναπάρουμε. Είναι πας για double. Κατευθείαν. Γιατί? Πας τίτλο πάνω σε τίτλο. Βεβαίως. Βέβαια, εγώ πιστεύω εγώ... ότι για σένα δεν ήταν μόνο η κούπα του dancing. Πέρσι, παιδιά, ήταν... Του, ναι, του dancing δεν θα το πάρω ποτέ. Θα μπορούσε και του dancing, αλλά... Του dancing ποτέ. Ωραία, δεν ήταν μόνο η κούπα του Voice. Ήταν η χρονιά της Δέσποινας Βανδύ. Ήταν για σένα, νομίζω, η καλύτερότερη χρονιά όλες τις χρονιές. Γιατί, οκ, σε αγαπάμε τόσα χρόνια, αλλά πέρσι βγήκαν όλοι και λέγανε μια νέα Δέσποινα. Δεν την γνωρίζαμε αυτή τη Δέσποινα. Επιτέλους βλέπουμε τον πραγματικό εαυτό της Δέσποινας. Τι έγινε τελικά? Δεν σε γνωρίζαμε, σε γνωρίσαμε τώρα καλύτερα. Σοκαριστικά ευχάριστο. Γιατί 20 χρόνια πια στο τραγούδι και έχοντας δώσει πάρα πολλές συνεντεύξεις, θεωρούσα ότι είχα συστηθεί. Ναι, αυτό τον οποίο και εδώ στο όλα μας έχεις πρίξει. Δηλαδή, κάθε λίγο για λιγάκι, κολλητήρι μας έχεις γίνει. Είναι φοβερή κατάσταση. Συγγνώμη που έρχομαι και φέτος. Συγγνώμη που έρχομαι. Είχες έρθει το 2003, δεν θυμάμαι. Άλλη χρονιά. Δεν γίνεται κάθε δεκαετία. Άσε και κανέναν άλλον. Νόμιζε λοιπόν, είπες ότι νόμιζε ότι σε ξέρανε. Ναι, και ξαφνικά ανακαλύπτεις μια δύναμη της τηλεόρασης. Ανακαλύπτω λοιπόν ότι όλο αυτό, όλες αυτές οι συνεντεύξεις που έδινα κατά καιρούς, είτε σε περιοδικά είτε στην τηλεόραση, ότι λειτουργούσαν βραχυπρόθεσμα προφανώς. Ο τρόπος, αυτή η δύναμη με την οποία μπήκαμε όλοι μαζί στα σπίτια του κόσμου και το πώς μας ξαναείδανε και ιδιαίτερα εμένα, δεν ξέρω γιατί, το Μιχάλη λίγο πολύ δεν τον ξέραμε τόσο καλά και εγώ δεν τον ήξερα τόσο καλά και τον αγαπήσαμε. Ο Αντώνης είναι ίδιος. Τον παραξέραμε το Ρέμο. Τον παραξέραμε, ναι. Αυτό είναι πραγματικά ένα γεγονός το οποίο όλοι θέλουμε να σε ρωτήσουμε. Ναι. Νομίζαμε ότι πέρσι ανακαλύψαμε ένα πρόσωπο που ήταν οικείο αλλά ποτέ δεν μας είχε καλέσει στο σπίτι. Ναι. Ήταν σαν να άνοιξες το σπίτι σου και να περάσαμε καλά. Δηλαδή φάνηκες. Κοίταξε να δεις τώρα, θα σου εξηγήσω. Εγώ και τώρα αυτή τη στιγμή έχω ένα κούμπομα. Ναι. Όταν είναι συνέντευξη. Σε από εδώ. Σαν το Ρέμο. Είναι μια κομπή που έχει παράδοση. Ίσως να ήμουν και εγώ αρκετά σφιγμένη πάντα στις συνεντεύξεις. Δεν μπορεί δηλαδή να φταίνει μόνο οι άλλοι για τη λάθος εικόνα. Προφανώς και εγώ έδινα λάθος μηνύματα. Απ' την άλλη, οφείλω να ομολογήσω ότι σίγουρα κι εγώ, μεγαλώνοντας, έχω αλλάξει. Δεν είμαι η κοπέλα που ήμουν στα 25. Είμαι πια μια γυναίκα που πιστεύω ότι έχω... είμαι βελτιωμένο μοντέλο του εαυτού μου. Πια ότι έχω ρημάσει, ότι αντιμετωπίζω γενικότερα καλύτερα τα πράγματα και πιο χαλαρή. Πας και δεν μίλαγες επίτηδες. Γιατί μιλούσα. Όχι, εννοώ, πας και δεν μίλαγες. Επειδή δώσαμε, ας πούμε, υποτίθεται ότι έγινε ο χαμός, με 2-3 αφορμές τώρα τελευταία. Μήπως επίτηδες προστάτευες τον εαυτό σου με την έννοια ότι είχες μια λογική μέσα σου που είναι πολύ θεμητή. Ότι εγώ είμαι επαγγελματίας, κάνω το τραγούδι. Τραγουδάω, δεν έχω απόψεις να σας πω. Έχω φυσικά απόψεις. Ναι. Όταν σας λέω θα κάνετε στα πολιτικά, τι θα κάνετε, πώς θα γίνετε τραγουδιστές. Ναι. Λέω αυτό. Μήπως ήταν και μια αλλαγή. Ναι, βέβαια, ασφαλώς και περιοριζόμουν πάντα. Δηλαδή, οι συνεντεύξεις μου αφορούσαν είτε μια πρεμιέρα είτε ένα δίσκο. Ναι, δηλαδή, με δύο λόγια τα είχες κάνει θάλασσα. Δεν έλεγες απόψεις για τα πάντα. Αυτό είναι αυτονόητο στην Ελλάδα. Δεν μ' αρέσει. Μα δεν γίνεται. Τώρα, ίσως ενδεχομένως κυκλοφορεί σήμερα το «Δεν με σταμάτησες».
Μα σήμερα, δεν είμαι σήμερα, έτσι, σήμερα, σήμερα. Σήμερα, σήμερα, 22 Δεκεμβρίου, αυτή η στάση, ας πούμε, εδώ του προβληματισμού, αυτό το δεν με σταμάτησε, ενδεχομένως να μείνει και συμβολικό, ιστορικό. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και αύριο άλλη ψηφοφορία στη Βουλή. Μετά μπορεί κάποια χρόνια να λένε, κανείς δεν το σταμάτησε αυτόν τον άνθρωπο, δεν λέμε ποιον, ο οποίος μπορεί να έρθει από την καινούργια χρονιά. Τι συνέβη λοιπόν, σκάνδαλο δεν είχε κανένα, δηλαδή έλεος. Πήγες παντρεύς και θέλεις πάντων να πάρουν τόσο και τα λοιπά. Εντάξει, όλοι παντρευτήκανε. Αλλά δεν μείναν χωρίς σκάνδαλα. Στοιχειώδη πράγματα δεν έχεις κάνει, sorry. Δηλαδή, όχι, θα τα ακούσεις. Μπορεί να είναι γιορτές, αλλά εδώ σε θέλω να συστήσουμε απέναντι. Α, μάλιστα, στήστε με. Έχουμε ετοιμάσει κατηγορητήριο χρόνων. Πού είναι η καρεκλίτσα μου στο The Voice. Μια χαρά κάνει, 20 χρόνια με αυτή τη στάση. Η Δέσποινα, 20 χρόνια. Η έκπληξη έγινε, πρέπει να πούμε ότι είχε σπάσει το ράγισε το γυαλί με την παρουσία στην Eurovision. Όταν έκανε εκείνη την απρόσμενη παρουσία, λέμε παιδιά είναι άλλοι. Δεν μπορεί. Έχουν βάλει κάποιο, ξέρεις. Το φοβόμουν πάρα πολύ τότε. Φοβόμουν πραγματικά όταν ήρθαν και μου κάναν την πρόταση. Ποιος την έκανε την πρόταση, ο Γιώργος ο Καπουτζίδης ή από το κανάλι? Ο Κοκοτός. Ο Ηλίας ο Κοκοτός. Με τον Ηλία τον Ψινάκη. Οι δυο τους. Έλα τώρα, αλήθεια. Ναι, ναι. Τώρα να σας πω την αλήθεια. Και ο Φωκάς, οι τρεις τους ένα βράδυ με πιάσαν και μου λένε πώς θα σου φαινόταν να κάνεις αυτό μαζί με τον Γιώργο. Σε μεθύσανε, σου ήξεραν κάτι. Στο φαγητό πάνω ήμασταν. Ξέρεις, όλες οι ωραίες συζητήσεις γίνονται καθώς τρως και πίνεις. Και με ευνηδίασαν, αλλά απ' την άλλη είχε σχέση με το τραγούδι. Πριν από χρόνια που αποπειράθηκα και έπαιξα στους δύο ξένους, είχε βγει όλο πάρα πολύ ωραίο. Στους δύο ξένους δεν έπαιξε απλώς. Καλά, ήσουν φωτιές άνοψες στους δύο ξένους. Ναι, για Όσκαρ. Ναι. όχι, είχε γίνει ο χαμός, αλλά και άλλες εμφανίσεις έκανε τηλεοπτικές. Βέβαια, δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτήν με τη Χρυσούλα Διαβάτη. Δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτόν τον τομέα, γιατί υπάρχει ο Σάκης και θα πρέπει να πάρει θέση. Αλήθεια, ήταν στο ίδιο σύριαλ η Χρυσούλα Διαβάτη. Ναι, τότε. Και πώς δέχτηκες ένας ανεθοποιό τη Χρυσούλα Διαβάτη? Εγκαλείται αυτή τη στιγμή μπροστά σου. Ζήτησε πτυχίο, άδεια επαγγέλματος ασκήσεως. Μα νομίζω λίγο έτσι που έπεσε στην αντίληψή μου, μιλούσε για θέατρο. Δεν... Ευτυχώς την τηλεόραση την άφησα απ' έξω. τι θες τώρα? Μισάτε, 20 χρόνια δεν το έχω κάνει, θες τώρα να το κάνω? Κάπου δεν θα νιώσεις.
αυτή η βροχή που πέφτει. Το πρόσωπο σου έχει. Επειδή δεν έχουμε την τύχη να σε έχουμε πολύ τακτικά μαζί μας. Και επειδή σε έχουμε αφήσει αρκετά χρόνια πριν. Ναι. Θα ήθελα να το ξεκινήσουμε από την αρχή. Πάμε. Δηλαδή που είσαι ένα κοριτσάκι που μεγαλώνει στη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος. Μέχρι γενιά είμαι εκεί και μέχρι τα 6 μου είμαι εκεί με τους γονείς μου. Μιλώντας και γερμανικά και ελληνικά. Πάνω που είχα αρχίσει να μιλάω, φύγαμε. Όλοι οι άλλοι. Ποιος ευλογημένος άνθρωπος πήρε από αυτόν τον χαταραμένο τόπο? Ποιος είναι? Από τον τη Γερμανία. Δεν θα μπορούσα ποτέ να ζήσω. Ήταν κοντά στη Στουτκάρδη, μια πολύ. Έχεις μνήμες από εκείνη την εποχή? Έχω μνήμες και μάλιστα πριν από κάποια χρόνια που πήγα μια περιοδία, πέρασε από τη γειτονιά, θυμόμουν αφού έφυγα 6 ετών. Και όλοι αυτοί οι δρόμοι και τα σπίτια που φάνταζαν τεράστια, πήγα και τελικά είδα ότι ήταν μια μικρογραφία. Γιατί ήμουν παιδάκι. Τα μετρούσες με τον Boys. Ναι. Ήταν πολύ συγκινητικό, είχα. Αλλά δεν θα μπορούσα με τίποτα να ζήσω. Μόνο που μου το είπες, φοβήθηκα. Σε στοιχιώνω. Είναι μονίμως απόγευμα. Μονίμως απόγευμα και ευχαριστώ να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας όλους τους Έλληνες που θα μας βλέπουν στη Γερμανία. Να πούμε καλή ελευθερία. Ξέρουμε ότι υποφέρουν. Είναι δραματικό να είσαι ένας Έλληνας μεταξύ των βαρβάρων. Και αν δεν το καταλαβαίνουν φίλοι σας γερμανικοί, μεταφράστε παρακαλώ. Είναι μια τραγωδία. Είχα πάει πρόσφατα. Οι άνθρωποι δεν φλερτάρουν, δεν κοιτάνε, δεν μιλάνε, δεν είναι φιλόξενοι. Σε σένα εντάξει, λογικό είναι. Γιατί είναι λίγο χρέα για τους Γερμανούς. Δεν νομίζω ότι ταιριάζουμε. Εμείς ταιριάζουμε πάρα πολύ με τους Ισπανούς. Δηλαδή, επειδή έζησα ένα διάστημα στη Μαδρίτη. Ως γνωστόν. Ναι, ως γνωστόν. Εκεί γέννησα και την κόρη μου. Εκεί γέννησα τη Μελίνα. Δεν το θυμάμαι. Ναι, έπαιζε ο Ντέμ στην Ατλέτικο. Πόσο καιρό είχατε μείνει? Ένα χρόνο. Εσύ δηλαδή είχες αφήσει πίσω την καριέρα σου τότε ένα χρόνο περίπου για να ακολουθήσεις τον. Τι να έκανα. Βέβαια, εγώ την άφησα. Αυτή δεν μ' άφηνε. Στο πρώτο παιδάκι. Στο πρώτο μου παιδί, αλλά το γιά τότε είχε ξεκινήσει μια πορεία. 10 ετών τώρα το πρώτο. 11, ναι. Πια, ναι. Τα 11. Και θυμάμαι τον το Λεβέντη να με παίρνει τηλέφωνο. Εγώ, μας. Το Γιώργο, ναι. Το γιά είχε φύγει. Ανέβαινε ψηλά σε τσάτσα. Εγώ μέχρι τον έκτο μήνα ταξίδευα σε όλο τον κόσμο. Της εγκυμοσύνης. Της εγκυμοσύνης του Γιάννε. Ταξίδευα και πήγαινα Πορτογαλία, σε διάφορες χώρες. Γερμανία, Ρωσία, όπου μπορούσα, γιατί είχα και εύκολη εγκυμοσύνη, προσπαθώντας να κρύψω και την κοιλιά μου και προωθούσα το γιά. Δεν μπορούσα να αναχαιτήσω αυτή την φόρα που είχε και όσο μπορούσα πήγαινα Πορτογαλία, παντού. Κάποια στιγμή πια που έχω κάτσει τους δύο τελευταίους μήνες. Έχεις φουσκώσει κανονικά. Θυμάμαι, είμαι σε ένα δρόμο που περπατάω εκεί στη γειτονιά, γιατί μου λέγανε στον ένα το να περπατάς πολύ, να περπατάς πολύ. Περπατούσα μια καταπληκτική γειτονιά, μέσα στο πράσινο. Τι έχουμε τραβήξει με αυτόν τον ένα, το. Συγγνώμη που το έκανα. Έπρεπε να περπατάμε κι εμείς. Εντάξει, να περπατάμε κι εμείς. Με παίρνει ο Λεβέντης, ο οποίος ήταν σε έκσταση τότε, γιατί το γιά είχε χτυπήσει πρωτιά στο Billboard. Είχε περάσει δηλαδή τον ωκεανό. Στην Αμερική. Και ήταν πολύ δύσκολο να περάσει σε Αμερική. Καλά ότι συνέβαινε Ευρώπη, αλλά Αμερική είναι τεράστιο βήμα. Έχει ξανασυμβεί αυτό από Έλληνα καλλιτέχνη? Δεν θέλω να σου πω βλακεία, δεν είμαι εντελώς σίγουρη, αλλά μάλλον θυμάμαι, έχω κρατήσει και το απόκομα που γράφει για Δέσποινα Βάντι. Και από κάτω είχε, ας πούμε, Kylie Minogue, Madonna, Britney Spears και λες. Δηλαδή,
Παιδί μου, είναι αληθινό αυτό. Συνέβη κάποτε στη μάνα σου. Mm. Θέλω να το πιστέψεις. Αλλά εσύ εκείνη τη στιγμή δεν το πίστευες, ας πούμε. Λέγες, μάλλον δεν, κάποια δεν πλάκα. Δεν με αφορούσε, Θεέ μου. Με παίρνει ο Ρεβέντς και μου λέει, ναι. Είμαστε νούμερο ένα, το καταλαβαίνεις. Μου λέει, είναι φοβερό. Και του λέω, εγώ περπατούσα και του λέω, Γιώργο μου, τι μου λες, ζω σε μια πόλη, περπατάω ένα δρόμο και εδώ πέρα έχει προσοχή, μην πατήσετε τους κύουρους. Είμαι σε άλλη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ήμουν αλλού. Πραγματικά ήμουν αλλού. Δηλαδή, ήρθαν δύο πράγματα τόσο μεγάλα, εντάξει, μητρότητα, πολύ πολύ, αλλά καταλαβαίνεις, για να είναι επαγγελματία ήταν ό,τι πιο τεράστιο, ό,τι πιο μεγάλο μπορούσε να του συμβεί. Κατά κάποιο τρόπο δεν το απειλεύσεις, ας πούμε, δεν μπορείς να το χαρείς. Όχι. Δηλαδή, αν αυτό μου συνέβαινε 2-3 χρόνια πριν, το είχαμε κάνει. Μπορεί να έμενε και έξω μετά, να πήγαινε στην Αμερική και να έμενε εκεί. Εσύ τι έπρεπε να κάνει τότε, ας πούμε, για να εκμεταλλευτείς την επιτυχία του δουλειά. Τι περισσότερο θα μπορούσα να έχω κάνει από αυτό που έκανα. Εντάξει, σταμάτησα στον έκτο μήνα. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσα να κάνω. Εσύ ξεκινήσατε, έπρεπε να ξεκινήσει και να γυρίζει όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο, ναι. Μετά ένα επόμενο σίγγλ και μετά δεν έχει έδρα. Ναι. Στη Ρωσία που πήγα για πρώτη φορά στη ζωή μου και ήθελα να δω λίγο το Κρεμλίνο και αυτά. Τρεις μέρες ήμουν μέσα σε ένα ξενοδοχείο και έδινα απανωτές συνεντεύξεις και την τελευταία μέρα απλώς τους παρακάλεσα να με αφήσουν να πάω να δω, να επισκεφτώ το Κρεμλίνο και αυτό το συνδυάζα με μια φωτογράφηση. Ήσουν στη φάση που βλέπουμε τους στάρ του Χόλιγου και τα λοιπά, ήσουν κλεισμένοι σε ένα δωμάτιο και περνάγανε ακριβώς, μπροστά οι δημοσιογράφοι. Αυτό, ναι. Πρόσωπο δημοσιογράφος, πάνω λίγο σχετικό. Και τι έγινε εκεί στη Ρωσία που ήσουν. Στη Ρωσία θυμάμαι ένα αστείο περιστατικό. Όπου κάποια στιγμή, ξέρεις, συνέχεια βάφησε, ξεβάφησε, βάφησε και βάφησε, λέω, θα κατέβω στην Ελλάδα σχεδόν ποτέ εδώ, δηλαδή όπου κι αν είμαι, πάντα βγαίνω ελαφρώς μακιγιαρισμένη έξω. Λίγες φορές, μόνο όταν πηγαίνω γυμναστήριο, δεν ξέρεις, να βάλω λίγο ρε παιδί μου. Κατεβαίνω λοιπόν στο πρωινό και λέω, εντάξει παιδιά, εδώ δεν μας ξέρει κανείς, τέλεια. Θυμάμαι τότε ήταν 2-3 φίλοι, ο Καπετανίδης μαζί μου κτλ. Πάμε να φάμε πρωινό. Πριν αρχίσουν να μου φορτώνουν τα διάφορα. Συστήματα. Και εκείνη την ώρα έρχεται μια Ρωσίδα και μου λέει, είμαι πολύ μεγάλη φάτσα, θέλω ένα αυτόγραφο. Λέω, Χριστέ μου, σε τι κατάσταση με βλέπει αυτή τη στιγμή. Μόλις έχω ξυπνήσει και το μαξιλάρι είναι ακόμη εδώ. Αλλά εντάξει, ήταν πολύ όμορφα αυτά όλα που συνέβαιναν. Θα πρέπει να πεις μεγάλη Μινόγκ. Όχι να πάμε και τρίτη, αφού είμαστε πρώτοι. Πάντως αμφιβάλλω, δεν θυμάμαι καθόλου να έχει συμβεί αυτό. Δηλαδή, ουσιαστικά το τραγούδι σου και πρώτο εκεί στην Αμερική, αλλά και τέτοια περιοδία και να σου στάνε συνεντεύξεις από όλο τον κόσμο. Πολύ, αυτό ναι. Τώρα, δεν ξέρω, έχει ξανασυμβεί με άλλον Έλληνα καλλιτέχνη. Δεν ξέρω, αλλά πραγματικά ήταν πολύ όμορφο. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι το έχω ζήσει και αυτό. Είναι πολύ έντονες οι συγκινήσεις που έχω νιώσει όλα αυτά τα χρόνια μέσα από το τραγούδι. Η πιο έντονη στιγμή ποια ήτανε? Αν μπορείς να ξεχωρίσεις μία, γιατί φαντάζομαι είναι πολλές. Μία θα σου πω. Την πρώτη φορά που τραγούδισα στο Λυκαβητό. Mm. Θυμάμαι ότι δεν μπορούσα να φτάσω από το καμαρίνι όταν βγήκα και έπρεπε να διασχίσω για να φτάσω πίσω από τη σκηνή. Έτρεμες. Τα πόδια μου τρέμανε, κοιτούσα όλο τον κόσμο και έλεγα όλοι αυτοί έχουν έρθει για μένα. Α, ήταν προσωπική συναυλία. Το πιστεύω. Προσωπική, ναι, γιατί ήμουν στο Ρεξ, ήταν επιτυχημένο. Αλλά ήταν, ναι, προσωπική. Πόσος κόσμος? Είχε γύρω σε 6.500, ήταν οριακά. Δηλαδή τώρα πια δεν γίνονται αυτές οι συναυλίες στο Λυκαβητό, το έχουν περιορίσει. Όταν ξεκίνησες πρώτη φορά που τραγούδησες, κρυφά από τους δικούς σου, και τραγουδώντας ένα ρεπερτόριο το οποίο το έχεις δανειστεί από άλλον. Φανταζόσουν ότι θα φτάνες στη στιγμή του Λυκαβήτου, είχες ένα όνειρο, μια ελπίδα ότι αυτό είναι ο πρώτος. Η πρώτη μέρα ποια ήταν, η πρώτη νύχτα. Η πρώτη φορά ήταν σε ένα πιάνο μπαρέστοραν που με πήρανε ως φοιτήτρια. Αλλά... Πόσα σου δώσανε, 80 δραχμές, πόσα? Δεν θυμάμαι. Κάτι τέτοιο. Σε δραχμές πάντως. Και φαγητό και... Δεν είναι καλά, όχι τότε. Κοντά σας, σύντομα, είναι και επίκαιρο. Μην ψηφίσετε και θα δούμε το. Δεν πίστευα ποτέ, δεν είχα στόχο. Απλά... Αλλά ξέρει, Μάρκο, πήγες να τραγουδήσεις για το Μαρογάματο, όντως. Και γιατί ήθελα πάρα πολύ να το κάνω. Ότι... Λοιπόν, κοίταξε να δεις, εγώ, από μικρή έλεγα, που και λέω από μικρή τότε, δεν υπήρχαν ιδιωτικές τηλεοράσεις, έτσι. Βγαίνουν κάπου αργότερα εκεί, γύρω όταν ήμουν τρίτη ηλικίου, δεν θυμάμαι. Πότε βγήκε η πρώτη αντένα, Μέγκα. Το 90, ναι. Οι πρώτες εκπομπές αρχίσανε, ναι. Θέλω να πω ότι δεν υπήρχαν stars, είδωλα, όπως συμβαίνει σήμερα που βλέπει ένα πιτσιρίκι το βίντεο κλιπ και βλέπει όλο αυτό και ονειρεύεται. Φτιάχνεται, ναι. Ναι.
Αλλά εγώ από παιδί έλεγα όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω ή ηθοποιός ή τραγουδίστρια. Ή έχουμε στόχους, δεν έχουμε ένα... Δεν ξέρω γιατί. Έτσι ήθελα. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν που σπουδάζω, πηγαίνω στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος για να γραφτώ. Α, Χρυσούλα, το είχε. Πες τα Χρυσούλα, τώρα παντού. Δεν γράφτηκες. Και μου λένε ότι έχει υποχρεωτικές παρακολουθήσεις και λέω, τι λέτε παιδιά, εγώ ήρθα να ζήσω μια φοιτητική ζωή τέλεια στη Θεσσαλονίκη. Στη Φιλοσοφική δεν έχουμε υποχρεωτικές παρακολουθήσεις. Τώρα θα πρέπει να ξαναμπω σε μια κατάσταση μαθητική, κατά κάποιο τρόπο, ξέρεις. Ακεραγούδι το μετάνιωσες. Ποτέ είμαι ευτυχισμένη που τραγουδάω. Το πρώτο τραγούδι που είπες στον κόσμο, ποιο ήταν, το θυμάσαι? Βέβαια το θυμάμαι, ξεχνιέται. Λαχάνιαζα, η γλώσσα μου έβγαινε μέχρι κάτω, δεν μπορούσα, τρέμαν τα πόδια μου. Εντάξει, ευχαριστώ το Θεό, το ξαναπεί που δεν, δεν υπήρχε YouTube τότε. Τον ευχαριστώ. Ποιο τραγούδι ήταν? Ήταν το Γυαλιά Καρφιά της Κέτς Γαρμπή, διότι Κέτι τότε έβγαζε τη μία επιτυχία πάνω στην άλλη, γινόταν χαμός και μου είχαν δώσει αυτό το τραγούδι. Δεν μπορούσα να το τρώω με τίποτα. Δούλεψα πάρα πολύ. Με το που αποφάσισα να μπω σε αυτό το χώρο, ξεκίνησα μαθήματα φωνητικής. Χρόνια, πολλά χρόνια, δασκάλες, να μάθω, να είμαι σωστή. Το έχω πει και στα παιδιά που... στο voice. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που γεννιούνται με αυτό το ταλέντο από το Θεό. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι ο Πασχάλης Τερζής έχει κάνει ποτέ μαθήματα φωνητικής. Έτσι έχει γεννηθεί ο άνθρωπος με αυτό το ταλέντο. Βλέπουμε κάτι 16χρονο πώς τραγουδάνε και λες. Ο Χριστός και η Παναγία. Σε τρομάζει λίγα. Είναι φοβερό, είναι ταλέντα. Εγώ χρειάστηκε να δουλέψω πολύ πάνω σε μια καλή πρώτη ύλη που είχα. Θα μην προσθέσω λίγο με τριάφρον τώρα. Δηλαδή, όντως ήταν... Δούλεψα πολύ. Εντάξει, δούλεψα πολύ, αλλά όταν που τα ακούσαμε αυτή τη φωνή, καταλάβαμε όλοι, καταλάβαμε ότι κάτι γίνεται. Είναι 22 Δεκεμβρίου. Μάλλον τώρα, την ώρα που μιλάμε, είναι 23. Ναι. Έτσι. Ναι. Υπενθυμίζω... Το όνομα του δίσκου. Είναι καινούριο δίσκο τη Νορμανδία. Είναι κοντά μας. Δεν με σταμάτησες. Δεν στέλνω ένα μήνυμα. Εγώ το εκμεταλλεύομαι, ρε παιδί. Τι να κάνω, καθόλου στην πόρη. Άλλωστε, συγγνώμη, έχεις δώσει και. Έχεις δώσει και λαβή να μιλάμε και πολιτικά. Τον άνθρωπο. Το φίλο μου τον Νότι του τράβηξε με μαχαιριά. Πώς τον καθάρισες έτσι. Ούτε ο Ντέμις δεν έχει κλαδέψει άνθρωπο στο γήπεδο. Εγώ δεν έκανα τίποτα, απολύτως στον Νότι. Καλά, δικαιώθηκε εγώ των πραγμάτων και νομίζω ότι ήταν και ο κόσμος συμφώνησε στην πλειοψηφία του μαζί του σε συντριπτική. Αλλά ήταν τόσο άμεση η αντίδρασή σου εκείνη τη στιγμή. Πολύ καλά, πότε πρόλαβε. Ή σου βγήκε μέσα σου, είναι κάτι ξέρεις που δεν έχει. Εγώ το νιώσα ότι δεν άντεξε και το έπαιζε, παιδάκι. Κοίταξε να δεις. Τώρα δεν θέλω να πω πάρα πολλά πάνω σε αυτό το θέμα. Λίγα να πούμε όμως. Ναι. Γιατί με τον Νότι είχατε κάνει για τα πρώτα ντουέτα, έτσι. Είχα τραγουδήσει στην, από τις... Και στην πύλη του Αξιού, στην αρχή. Ναι, ναι. Και πάρα πολύ επιτυχημένη συνεργασία. Ήτανε κάτι στο... Αισθάνθηκα ότι δεν γινόταν να μην αντιδράσω σε αυτό. Δεν γινόταν αλλιώς. Δεν γινόταν αλλιώς, δηλαδή... Ούτε εγώ το ήθελα και προετοιμαζόμουν με πολύ μεγάλη χαρά και αγωνία για αυτή τη συνεργασία και ευνηδιάστηκα. Και το θέμα είναι ότι δεν το άκουσα κιόλας εκείνη την ώρα. Το άκουσα την άλλη μέρα ανοίγοντας την τηλεόραση. Ήταν λίγο δύσκολο για μένα γιατί ένιωσα ότι έπρεπε να πάρω μια θέση. Και για μένα δεν είναι πολιτική τοποθέτηση, είναι τρόπο ζωής. Προσωπική. Τίποτα που παράγει και δημιουργεί βία, δεν μπορώ να μην αντιδράσω σε αυτό. Θυμάμαι, όλοι είχαμε μείνει στην κατάληξη κυρίως, που ήταν λυτή και πάρα πολύ σαφής ότι ναι. Οι γονείς μου ναι. Ήταν μετανάστες. Ήταν ναι. Κάτι το οποίο απλώς το είπες, ήταν κάτι που το ήταν μια εικόνα που έφερα. Κουβάλα, ήταν... Ναι, ήταν μια εικόνα που έφερα στον, εκείνη τη στιγμή, εκείνες τις δύσκολες ώρες. Σκέφτηκα ότι οι γονείς μου μετά υπήρξαν 10 χρόνια μετανάστες στη Γερμανία. Και εσύ το νιώθεις όταν ήσουν ένα μικρή και όταν ήσουν μετά εδώ που ήσουν ένα μικρό κοριτσάκι. Το νιώθεις ότι είναι μετανάστες, ότι ήταν μετανάστες. Βέβαια. Το εισέπρατες από παντού. Όχι ιδιαίτερα, γιατί πήγαμε σε μία... στη Γερμανία. Στη Γερμανία. Δεν το αντιλαμβανόμουν τότε. Αλλά έκανα... έφερα στο νου μου αυτή την εικόνα. Mm. Και είπα, Χριστέ μου, πόσο άδικο για κάποιους ανθρώπους. Να έχουν ένα τέτοιο τρόπο σκέψη και να την πληρώνουν κάποιοι άλλοι αθώοι. Και
Αυτή η σκέψη με τρέλανε. Γι' αυτό αλλά, και αλλά το. Αλλά αντίο ότι το είπε, ήταν δύσκολο. Αλλά σαν να το είπε και να. Και να στεναχωρέθηκε που το πες. Δηλαδή έπρεπε να το πεις. Αλλά αντιλαμβάνεις και τι συνέπειες που είχε έτσι. Στη δεδομένη στιγμή και για τον άνθρωπο που το είπες. Φαντάζομαι θα το σκεφτώσουμε γι' αυτό. Κοίταξε να δεις. Εγώ τον Νότι τον εκτιμώ πάρα πολύ καλλιτεχνικά. Μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσουν τα τραγούδια του. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ήτανε. Σε ξεπέρναγε εννοείς. Δεν γινόταν να το διαχειριστώ διαφορετικά. Κλείνω την πόρτα, πικραίνει ο κόσμος. Μια σειρά γεγονότα περνάνε τώρα από τα μάτια μου μπροστά. Λες κι η ζωή μου σαν ταινία προχώρα. Σβήνω τα φώτα, λείπεις τόσο. Μα η καρδιά μου λέει σώπα. Εδώ που έφτασε τον εαυτό σου ρώτα αν έχει νόημα για εκείνο να μιλά. Και τελικά τι σημασία τώρα έχει αν δύο άνθρωποι αγαπήθηκαν πολύ. Όταν ο ένας απ' τους δύο δεν αντέχει, φτιάχνει τον κόσμο του και ζει πλέον εκεί. Και τελικά πάντα ο ένας θα φωνάει και θα γυρεύει μια απάντηση να βρει. Και τελικά τη σημασία τώρα έχει που μοιραστήκαμε ως εδώ μια διαδρομή. Κλείνω τη μέρα, ακόμα υπάρχω. Μα δεν πάω παραπέρα. Πως η αξία είχε μια σου καλή μέρα. Πώς συνηθίζεται στα αλήθεια η μοναξιά. Και τελικά τι σημασία τώρα έχει αν δύο άνθρωποι αγαπήθηκαν πολύ. Όταν ο ένας απ' τους δύο δεν αντέχει, φτιάχνει το κόσμο του και ζει πλέον εκεί. Και τελικά πάντα ο ένας θα πω. Και θα γυρεύει μια απάντηση να βρει. Και τελικά σημασία τώρα έχει που μοιραστήκαμε ως εδώ για διαδρομή. Μια φορά στα 20 χρόνια πήγε η Άκη στα μπουζούκια. Για να γιορτάσει ένα τίτλο. Δεν θυμάμαι τι τίτλο ήταν. Και ίσως οι ίδιοι οι εξήντες δεν θυμούνται. Δεν ήρθαν σε μένα. Γιατί δεν ήρθαν σε μένα. Πώς έγινε λοιπόν, γιατί ο θρύλος λέει ότι η γνωριμία έγινε έτσι. Ήταν ένας χορός της ΑΕΚ. Α, χορός ήταν. Ήταν χορός της ΑΕΚ. Αλλά εμείς ήδη μιλούσαμε τότε με τον Ντέμι. Πού στο Facebook, που μιλάγατε, δεν το κατάλαβα. Στο τηλέφωνο. Πού το και πώς έγινε η πρώτη, πώς η πρώτη επαφή, πώς έγινε. Πώς, λέμε γιατί η γνωριμία. Τηλέφωνο. Έτσι, χωρίς να έχετε ειδωθεί κάπου σε μια κοινωνική εκδήλωση, ας πούμε. Αλήθεια. Ο παίχτης είναι μεγάλος παίχτης. Να σου πω κάτι, τελικά πρέπει ο άλλος να έχει. Είναι μεγάλος παίχτης. Ναι. Με πήρε τηλέφωνο και μιλούσαμε τρεις μήνες στο τηλέφωνο χωρίς ποτέ να έχουμε συναντηθεί. Δηλαδή, συγγνώμη, σε πήρε και υπό την οντέμιση ή υποχρεώνει. Όχι, μου είπε, γεια σου, δες με την οντέμιση στην κολέγηση. Περιμένεις, τον ήξερα, σχολιώσουν με τα ποδοσφαιρικά και με όλα αυτά. Τον ήξερα. Τον ήξερα, τον είχα ακουστά ως πρόσωπο. Όχι, είχα άγνοια από ποδόσφαιρο. Δεν ήξερα τι μπορεί να είναι, τι μπορεί να σημαίνει για την ομάδα που είναι. Δεν είχα ιδέα τίποτα. Απλά θυμόμουν ότι ήταν πολύ ωραίο αγόρι. Και φλερτάρατε τηλεφωνικά ή λέγατε περί ανέμου και υδάτων. Λέγαμε περί ανέμου και υδάτων. Τώρα θα μου πεις γιατί το έκανες αυτό. Ήμουν σε μια φάση τότε της ζωής μου. Υπέρχει, που πάντα μιλούσαμε πολύ, γελούσα πάρα πολύ. Με έκανε και γελούσα πολύ. Δηλαδή, ο Κακόμιρος, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο ταλέπορος του προπονητής, νόμιζε ότι ο άλλος ήταν στο δωμάτιο και ξεκουραζόταν για να χτίσει δυνάμεις. Και αυτός ήταν με τις ώρες. Τι κάνουν στα δωμάτια, πες εσύ. PlayStation δεν παίζουν και τέτοια. Ναι, αλλά έκανε φόν σεξ από ό,τι κατάλαβα. Όχι, παιδί μου, τι είναι αυτά που λες. Σου λέω, μιλούσαμε. Εσύ είσαι από την άλλη πλευρά του ακουστικού. Ναι, ναι. Καμία σχέση, τίποτα, όχι.
Όχι, μην είναι πονηρός. Σε πήρε με πονηρό σκοπό. Μάλλον σε πήρε μεγάλο σκοπό. Μετά από τρεις μήνες που μου είπε να βρεθούμε, του λέω μήπως βιάζεσαι λίγο. Δεν σε εντάξει, αυτό ήταν ανέκδοτο. Ούτε για εταιρεία τηλεφωνίας να πούμε. Τρεις μήνες να χρέωνε, βιάζεσαι. Και πού είχατε πάει πρώτη φορά, θυμάσαι. Στους πόσους μήνες. Μετά από τρεις μήνες. Πάνω στη Φιλοθέη. Για να φάτε. Να φάμε μεσημέρι, ναι. Και σου είπε, θες να γίνεις το κορίτσι μου. Ναι, έτσι, Βαγγέλη. Και μετά μου έπιασε το χέρι και μου έκανε. Μα είναι δυνατόν. Ενώ τα αστέρια σχημάτιζαν μια καρδούλα. Υπήρχε πολύ έντονος ηλεκτρισμός. Αυτό το συζητάγανε τρεις μήνες τώρα. Όχι, ήταν πολύ ωραίο. Κατάλαβες ότι είναι ο άντρας στη ζωή σου. Δεν έψαχνα τον άντρα της ζωής μου. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ήξερα αν θα είναι προσωρινό ή μόνιμο. Εσύ δεν φοβήθηκες, γιατί λες τώρα. Γιατί θέλει να με προσεγγίσει, επειδή είμαι η Δέσποινα Βανδύ, επειδή με βλέπει κάπως πάνω στη σκηνή. Κοίταξε να δεις, αν. Δεν θέλω να έχω τέτοιες σκέψεις, ούτε τότε τις είχα. Θέλω να αισθάνομαι ότι. Καταρχήν δεν μπορείς να απαλλαγείς από αυτό που είσαι. Είσαι η Δούκισσα. Δεν μπορεί κάποιος να σε δει σαν έναν άλλον άνθρωπο. Είναι ο Βαγγέλης Περής. Με το Περίς δίπλα. Με τον Πίτερ, όσο πάει χοντρίνη. Θα έχουμε υπαρξιακά χριστουγεννιάτικα. Δεν είχα τέτοιου είδους ανησυχίες. Γενικά είμαι έτσι στους ανθρώπους πιο ανοιχτή. Δεν έχω κάτι υποψίες. Τρεις μήνες στο τηλέφωνο, τι έλεγε αυτά, δεν αφήνεις το παραμύθι. Πάρα πολλά πράγματα, ποτέ, όχι. Γιατί τίποτα ερωτικό. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Κοινωνικά προβλήματα, τι σου έλεγε. Θυμάμαι ότι γελούσαμε πάρα πολύ. Γιατί έχει πολύ. Δεν μας αφήνουν να πάρουμε πρωτάθλημα, τι σου λέγε τον πόλεμο. Όχι, παιδί μου, ποδόσφαιρο, εγώ ήμουν άσχετη. Τι να πει μαζί μου, δεν θυμάμαι. Αλλά. Αν αισθάνθηκε ότι ήταν ο άντρας. Όχι, ούτε αυτό. Και ούτε και τον έψαχνα τότε. Ήμουνα σε άλλη φάση. Αλλά μετά ήρθε γρήγορα, δεν ήρθε. Δεν ήρθε γρήγορα, τρία χρόνια μετά. Ήταν τρία χρόνια σχέση. Βγάζουμε το εξάμεινο το τηλεφωνικό. Το κατάλαβα όμως okay. Μετά από ένα σημείο και μετά το αισθάνθηκα. Δεν ξέρω αν έφταιγε το ότι έγινε 30. Και ξέρεις, μετά άρχισαν, ήθελα οπωσδήποτε. Μην τα φύγεις αυτά τα θέματα. Σιγά. Να γίνω. Άλλαξε. Τι να γίνεις μητέρα. Άλλαξε το σου. Δηλαδή, αυτή είναι το παπανάκι σου. Άλλαξε το 30. Στα 30. Μέχρι τότε τίποτα, ποτέ, ποτέ. Το μόνο που έχεις σχεδιάσει μέχρι στιγμής είναι ότι θέλεις να γίνεις μητέρα. Όλα τα άλλα ήρθαν από μόνο τους. Η ζωή μου γενικά. Καμιά φορά το σκέφτομαι, λέω, είναι σαν παραμύθι. Από πού ξεκίνησα, τα χρόνια που έζησα, ως παιδί, στην Καβάλα, ναι, τέλος πάντων, πού έφτασα. Γενικότερα, ακολουθούσα ό,τι ερχόταν πολύ ωραία. Είχα στόχο να μπω στο πανεπιστήμιο, γιατί είχα από μικρή στα αυτιά μου, πρέπει να σπουδάσεις, να σπουδάσεις. Και η μαμά μου που μου έλεγε ότι η γυναίκα πρέπει να είναι ανεξάρτητη, γι' αυτό πρέπει να σπουδάσεις. Δεν θα εξαρτάσαι ποτέ από κανέναν. Θα έχεις το δικό σου πορτοφόλι και κάνε ό,τι θέλεις στη ζωή σου. Και απολάμβανα ό,τι όμορφο ερχόταν. Απολάμβανα τα φοιτητικά μου χρόνια. Μετά ήρθε μία πρόταση από μια δισκογραφική. Την ακολούθησα. Ήμουν σε μια εκδρομή. Πώς ξεκινάς και λες να κάνω μια στάση εδώ. Προφανώς κατέβηκα στις σωστές στάσεις. Ναι, αλλά δεν με πείθεις ότι ήσουν ένα ανέμελο κοριτσάκι που πήγαινε απλώς από λιβάδι σε λιβάδι. Θέλω να πω ότι ακούγονται εύκολα, ακούγονται όμορφα και εύχομαι και συνέχεια όλα έτσι να είναι. Αλλά προφανώς δεν φαίνεται ένας άνθρωπος που ήταν ένας χαλαρός και πήγαινε, αλλά μάλλον ένας άνθρωπος που ψαχνόταν για τα βήματα του. Πού θα έβαζες την κατηγορία σου, σε αυτόν που τούτυχαν ή σε αυτόν που τα δούλεψε. Δεν τα έψαξα. Απλώς νομίζω ότι. Έχω μια, έτσι, μια φιλοσοφία. Θεωρώ ότι σε όλους τους ανθρώπους δίνονται ευκαιρίες. Mm. Περνάνε από δίπλα σου. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που χαιρέτησες. Μπορεί να είναι μια πρόταση που κάποιος σου έκανε. Δηλαδή, πώς ξεκίνησα το τραγούδι. Ένα βράδυ κάποιος μου λέει: δούλευα τότε ως φοιτήτρια σε ένα γραφείο. Σε τι γραφείο? Part-time. Ήμουνα. Λογιστήριο, τι νομικό. Στη γραμματεία. Και έβγαζα το χαρτζιλίκι μου. Και ένα βράδυ αποφασίζουν να μας βγάλουν έξω. Να διασκεδάσουμε. Πηγαίνουμε στην Κλικερία που είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη. Και όπως έχουμε πιει και είμαστε σε εύθυμη κατάσταση και τραγουδάω, εκείνη την ώρα μου λέει ο διπλανός μου: έχω ένα φίλο πιανίστα που ψάχνει για μια φωνή. Είσαι πολύ καλή. Μήπως θες να πας να σε ακούσει. Αν εγώ εκείνο το βράδυ έλεγα: τι είναι αυτά που λες, και το προσπερνούσα. Άλλη ζωή. Απλώς θα ήταν. Αλλά τι είπες. Ναι, να πάω. Να πάω. Στην παρέα σου στη φιλική ήταν και η Ελένη. Η Μενεγάκη, έτσι δεν είναι.
με την Ελένη δεν ήμασταν τόσο φίλες ποτέ. Α, η εντύπωση μας είναι ότι είσαστε ένα... Και μαζί με την Τζέννη. Ένα τρίο, ναι. Κάναμε παρέα κατά διαστήματα σε όλα αυτά τα χρόνια. Με το που κατέβηκα στην Αθήνα, δεν ήμουν ο πιο κοντινός της άνθρωπος. Αλλά είχαμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Πολύ καλή σχέση. Όπου τώρα υπάρχει περίπτωση να επαναληφθεί τουλάχιστον σε αυτή τη μορφή ή... Έχουν... Τι που λέω ρώτησες και δεν το πιάσαμε. Δεν είναι φίλες πια αυτό, λέει Βαγγέλη. Δεν έχουμε κακή σχέση με την Ελένη, απλώς έχουμε χαθεί. Δεν έχουμε κακή σχέση. Κατάλαβα. Είχε συμβεί κάποια στιγμή μια παρεξήγηση, την οποία και λύσαμε, αλλά δεν... Μιλώντας στο τηλέφωνο... Ναι. Το παλιό κόλπο με τον Τέλη. Είπα κάτι, το πήρε στραβά, ξέρεις, δεν ήθελα να το πάρει στραβά. Υπήρχε δράκος αυτό το παραμύθι. Αν δεν αφορά θέματα υγείας, θεωρώ ότι ο μόνος δράκος στη ζωή μας είναι ο εαυτός μας. Είναι οι επιλογές μας, είναι το μυαλό μας. Μόνοι μας διαχειριζόμαστε και στρώνουμε τα πράγματα όπως πρέπει. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα το τι επιλογές κάνουμε. Στους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας, αυτούς που ακούμε, τους φίλους μας, οι συναναστροφές μας. Επισομαχαιρώματα, εσύ τρικλοποδιές δεν έχεις νιώσει να... Παρασκήνιο. Ναι. Πολύ, αλλά δεν έχει σημασία. Να πω, κυρία, να πω. Στα αλήθεια δεν έχει λίγη σημασία. Στα αλήθεια. Να πω κάτι, Βαγγέλη. Όταν ήμουν πιο μικρή, ενοχλούσε πάρα πολύ. Και έλεγε, γιατί με δικούνται, ξέρεις, ένιωθα μια ατυχία. Το είχαμε πετύχει. Γιατί. Αλλά μεγαλώνοντας... Αλλά πεις μόνες. Πληγωνόμουν. Δεν τα παρατούσες όμως. Όχι. Θεωρούσα ότι είναι ένα μέρος της δουλειάς μου κι αυτό, ότι... δεν μπορεί να είναι όλο με ροδοπέταλα. Έχεις πάρει κάποιον τηλέφωνο ανώνυμα να τον βρήσεις? Όχι, ποτέ. Τι είναι αυτό που επώνυμα. Ωραίο. Ποτέ, όχι. Μεγαλώνοντας, κατάλαβα ότι πρέπει να κλειδώνω κάποια πράγματα. Ότι θα πρέπει να εστιάζω στην ουσία. Έχω να σου πω ότι ο Ντέμις με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Στον τρόπο που πρέπει να αισθάνομαι τα πράγματα. Να τα αντιλαμβάνομαι, τη σοβαρότητα και όχι τη φεδρότητα. Να μην στέκομαι σε αυτό. Με ποια είναι, να πούμε ένα παράδειγμα. Ο Ντέμις υπήρξε και ένας άνθρωπος ο οποίος πριν από μένα, γιατί ο Ντέμις όταν εγώ τον γνωρίζω, star και ήταν τρομερά. Ήδη ένα είδωλο, ήταν ένα σύμβολο και είχε περάσει από 40 κύματα. Μετά ήρθαν άλλα 140, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Τα χειρότερα έρθαν μετά. Τα πρώτα ήταν αστεία. Αλλά έχεις δίκιο, γιατί ο ποδοσφαιριστής τη μια εβδομάδα μπορεί να είναι θεός, να αποθεώνεται και μετά να τον κράζουν όλοι ότι είναι υπεύθυνος για όλα τα κακά του κόσμου. Οπότε είχε θωρακιστεί ο ίδιος υποχρεωτικά. Και προσπαθούσε να μου εφησίσει και εμένα αυτόν τον τρόπο. Θεωρώ ότι... μεγαλώνοντας και με το που έγινα μητέρα, όλα άλλαξαν. Όλα άλλαξαν. Να έχουν νόημα. Ναι. Όλα, δηλαδή η καριέρα μου ήταν πολύ... η δουλειά μου με ενδιέφερε. Με ενδιέφερε, με ποιο θα συνεργαστώ, τα τραγούδια που θα πω, τι θα κάνω. Δηλαδή ήταν το 70% της ζωής μου αφορούσε αυτό το κομμάτι. Με το που έγινα μητέρα... Σε ενδιαφέρει το γάλα του παιδιού, τι θα φορέσει. Προσπάθησα μετά να βρω τις σωστές ισορροπίες ανάμεσα σε αυτό που αγαπάω και κάνω και σε αυτό που είμαι πια. Ασχολήθηκες με το παιδί ουσιαστικά. Πάρα πολύ. Από μικρό δεν το άφησες. Πάρα πολύ. Καθόλου. Πόσο είναι τα παιδιά τώρα? Η Μελίνα κοντεύει 11, ο Γιώργος είναι 7,5. Όταν γεννήθηκε η Μελίνα πήραμε και το Euro, έτσι δεν είναι? Ναι. Όλα τα όμορφα γίνανε. Σε θυμάμαι με το καπελάκι. Οι δισκογραφικές εταιρείες. Ένα ταλέντο μπορεί για ανεξιχνίαστους λόγους να το θάψουν ή μπορούν να επιβάλλουν έναν άνθρωπο μόνο και μόνο επειδή τον ρωτάς. Έχουν επιλέξει. Γίνεται, πώς. Να το θάψουν γίνεται, να τον επιβάλλουν λίγο πιο δύσκολο. Δεν είναι. Ναι, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Έχουν αλλάξει και καιροί. Εσύ η προσωπική σου ήταν ιστορία είναι γιατί εσύ ξεκινάς ένα κορίτσι που δεν έχεις ρίζες, δεν έχεις οικογένεια, δεν στηρίζει κάποιος. Και ξαφνικά βρίσκεσαι πάνω-πάνω στον αφρό, έτσι. Δεν βρέθηκα πάνω-πάνω στον αφρό κατευθείαν. Εγώ υπογράφω ένα συμβόλαιο το 93, βγάζω δίσκο το 94 και επιτυχία κάνω το 96. Ναι, τότε με το «Δεν υπάρχει τίποτα, τίποτα». Ναι. Τότε. Ναι. Δηλαδή 2 χρόνια μετά. Ένα ντουέτο με τον Γιάννη Πάριο. Δεν ήταν και πολύ.
Όχι, γιατί καμιά φορά λένε. Στο τηλέφωνο σου μια παντρευτική. Η καριέρα δεν είναι. Δεν υπάρχει τίποτα από το The Voice και. Πριν από τον Μπάριο. Στον ίδιο δίσκο. Α, μάλιστα, ναι. Παράλληλα. Κάνω άλλο ένα δίσκο. Όπου αυτά ήταν για να τα. Επειδή εμείς τα βλέπουμε απ' έξω. Ήταν χρόνια αβεβαιότητας για σένα. Όχι, ήταν. Πολύ όμορφα χρόνια. Δηλαδή για μένα και 1000 δίσκοι παραπάνω να μου λέγανε. Την πρώτη φορά 10.000. Τέλεια. Τότε οι πλατίνες ήταν στις 100. Στο δεύτερο δίσκο 18.000. Ναι, ανεβήκαμε. Δεν μπορούσα να. Μέχρι που έρχεται ο Φίβος και πάμε στις 100. Πότε ήρθε ο Φίβος? Το 96-97. Το 96-97, ναι. Για πόσα χρόνια? 16. Κάσαμε 3 τώρα, 17. Ήταν εύκολη 17. Η απόφαση να τραβήξετε τουλάχιστον προς το παρόν χωρίς τους δρόμους. Όφιλα να το κάνω στον εαυτό μου αυτό. Ο Φίβος για μένα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της καριέρας μου. Τόσα τραγούδια, τόσες επιτυχίες. Πόσα άλλα? Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Αμέτρητα. Μιλάτε τώρα, έχετε κρατήσει επαφές? Όχι πολύ συχνά. Αλλά είναι ένα σημαντικό κομμάτι μέσα μου. Κάποια στιγμή αισθάνθηκα ότι έπρεπε να κάνω και κάτι άλλο. Το ένιωθα. Δεν ήταν εύκολη η απόφαση για μένα. Είχα την ψυχολογία του μικρού ελέφαντα. Δηλαδή? Το ξέρεις? Όχι. Όταν ένας ελέφαντας είναι μικρός, το δένουν σαν ένα πασαλάκι. Αυτός και που φτάνει και γίνεται μεγάλος, παραμένει σε αυτό το πασαλάκι. Δεν μπορεί να το κουνήσει να φύγει. Μπορεί, αλλά δεν το κάνει. Δεν το κάνει. Αισθανόμουν ότι... ο Φίβος για μένα ήταν τα πάντα. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι θα τραγουδήσω κάτι άλλο πέρα από το Φίβο. Και τι είναι, από πασαλάκι είναι πάσαλος που σε κράταγε δεμένη? Όχι, δεν με κρατούσε ο Φίβος. Ήταν δική μου η ανασφάλεια που είχα. Την απόφαση. Και δεν ήταν μόνο και θέμα ανασφάλειας. Από ένα σημείο και μετά ήταν το ότι εγώ με αυτόν τον άνθρωπο έχω κάνει όλες αυτές τις επιτυχίες. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα χωρίσουν οι δρόμοι μας. Εκείνος βέβαια παράλληλα έκανε πολλές άλλες δουλειές. Θέλω να πω ότι. Έγραφε τραγούδια. Είναι για αλλού τώρα. Αυτό θα πούμε τώρα. Όχι, και πολύ καλά έκανε. Έτσι οφείλει να κάνει ένας δημιουργός. Δεν μπορεί να έχει αποκλειστικότητα. Αλλά και εγώ κάποια στιγμή αισθανόμουν ότι ήθελα να πω και τραγούδια άλλων δημιουργών. Το ένιωθα. Ένιωθα ότι είχαμε κάνει. Να εκφράσεις αλλιώτικα. Ένιωθα ότι είχαμε κάνει τα πάντα μαζί. Το καταλαβαίνω. Και ότι είχε κλείσει αυτός ο κύκλος. Κάποιο τρόπο οι κουβέντες πιάνουν τόπο. Άρχισε η επιρροή. Ο θυμός αυτός που σου έχω σαν κλειστό με πνίγει ρούχο. Κι ανασένω ακόμα όμως. Ποταμός με παίρνει ο δρόμος. Αν με θες, κόψε τη ροή. Έχω πως κι εσύ αμήνες πολλές. Έχω καιρό πει στις υπερβολές. Έχω το θυμό που ό,τι και να πει εύκολα μπορεί να ανατραπεί. Κάνε κάτι για να μείνω. Μη μ' αφήνεις να σ' αφήνω.
παιδιά που έχουν μεγαλώσει, είναι σε μια ηλικία που πλέον καταλαβαίνουν τα πάντα, διαβάζουν περιοδικά, μπαίνουν στα blogs. Δεν ξέρω αν έχουν έρθει να σε δουν. Είναι 10 χρόνων το ένα και το άλλο, πώς είναι. Στα blogs δεν μπαίνουν. Καλά, ναι. Περιοδικά δεν διαβάζουν. Α, τηλεόραση βλέπουν. Δεν υπάρχουν περιοδικά. Βλέπουν voice. Ενώ τι λένε τώρα που έχουν καταλάβει πλέον για τα καλά, ότι η μαμά του. Τα παιδιά αυτό που είδαν ότι είναι διαφορετικό από τις φίλες της μαμάς είναι ότι τη μαμά της σταματάνε και της κάνει αυτόγραφο πριν ξεκινήσει το voice. Πρέπει να κάνω το μικρό, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να νομίζω ότι με το voice, ας πούμε, όπως κάναμε την εισαγωγή εδώ. Ξέρεις πόσα μικρά έχω ξανακερδίσει τα 6χρονα και τα 7χρονα μέσα από το voice. Μια καινούργια γενιά παιδιών το βλέπω. Έτσι. Γιατί οι σαραντάριδες μεγαλώσαν και με τα τραγούδια μου. Τα μικρά όμως. Το άλλο είναι 5-6 χρονών, στα 2-3 δεν μπορεί να έχει ακούσματα. Βέβαια. Ναι. Παρ' όλα αυτά το σκέφτηκες να πας στο voice. Ήταν μια στιγμή που λες ότι μπορεί να μου κάνει κακό. Δεν είμαι εγώ για τέτοια. Όχι. Την πρώτη φορά που με φώναξε ο Γιάννης Ολάτσης στο γραφείο του, με φώναξε για να μου κάνει πρόταση για ένα άλλο show. Άλλο από το. Ναι, ναι, ναι. Το Dancing with the Stars. Όχι, και ξέρω ποιο άλλο δεν λέω. Ποιο άλλο, δεν έχει άλλο. Για να μπω στην κριτική επιτροπή του Your Face. Και του είπα ότι... Όχι. Αλλά αν ποτέ, γιατί το voice το ήξερα ως παιχνίδι, ο Αντένα φέρει στην Ελλάδα το The Voice, να ξέρεις ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Το έχουμε σου πει. Και έγινε, όχι, δεν το είχε τότε. Μου είχε πει ότι είναι πολύ δύσκολο, η παραγωγή είναι πάρα πολύ ακριβή. Δεν ξέρω κατά αλλά πόσο. Αλλά θα πρέπει να σου ρίξει το κασέ, δεν είναι. Εντάξει. Εισαγωγή να πει. Ένα χρόνο μετά. Εισαγωγή, δεν πειράζει. Εσύ που έβαλες την ιδέα, λοιπόν, για το The Voice. Εγώ, δεν ξέρω. Αλλά, ναι, μετά με το που πήραν τέλος πάντων τα δικαιώματα του παιχνιδιού, μου κάνανε πρόταση και δεν το σκέφτηκα πραγματικά. Ζήτησες γιατί... να μάθεις ποιοι άλλοι θα είναι. Ναι. Και όταν ήταν πολύ σημαντικό ότι για μένα. Θα είναι τόσο κακόφημη επιτροπή, παρ' όλα αυτά. Λέει, δύσκολα, Κοίταξε να δεις. Αν μη τι άλλο, ήθελα να ξέρω γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει ανάμεσά μας. Έχουμε πολύ ωραία χημεία. Μερικές φορές του τις λες κιόλας του, ρέπω στα αλήθεια. Και ο Αντώνης. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει παρεξήγηση. Με τον Αντώνη γνωριζόμαστε από το 1923. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, ήμασταν αλλιώς, γίναμε αλλιώς. Δεν. Πολλά χρόνια. Και... Δεν σου δημιουργήσει απορία ότι δεν βελτιώνεται καθόλου. Όχι ως τραγουδιστής. Χειροτερεύει. Ναι. Δεν πάει γάλα. Το κοιτάξουμε αυτό. Ναι. Το κοιτάξουμε. Αλλά... Σκέφτηκες ότι μπορεί να βγω στην τηλεόραση και να απομυθοποιηθώ, σου πέρασε από το μυαλό. Είχες δει τους ξένους στάρ που το κάνουν και που συνήθως ξέρεις. Μου άρεσε αυτό το... Το ότι έβλεπα, βρε παιδί μου, την Αγγιλέρα να κάθεται δίπλα, ξέρω εγώ... Ποιος ήταν εδώ, δεν μου έρχεται. Να διεκδικεί ένα παιδί και να του λέει «Σε παρακαλώ». Έλα, το βρήκα τόσο... Ναι. Ξέρεις, όλη αυτή η αντίφαση ήταν τόσο ωραία που μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά ναι, ήταν σημαντικό για μένα ποιος θα είναι δίπλα μου για να ξέρω αν μπορώ να τον πειράξω ή όχι, αν με παίρνει. Από τα τραγούδια, τα καινούργια, με ποιο ο κόσμος κόβεται. Το βλέπεις ότι πώς πέρασε έτσι αυτό τόσο γρήγορα. Με τα τραγούδια που βγήκαν πριν 2 ώρες. Ναι. Να σου πω εγώ. Είδα εδώ τον κόσμο μόλις τα άκουσε. Ποιο? Ότι το πρώτο τραγούδι. Όταν σταμάτησες. Ναι. Το μότιτλο. Ήτανε, έβλεπα ότι το παρακολουθούσαν σαν κάτι να τους έλεγε σε όλους. Δεν υπάρχουν τέτοια τραγούδια που λες με ένα μαγικό τρόπο ότι αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Ναι, ας πούμε ένα από αυτά τα τραγούδια ήταν που το αισθάνθηκα αμέσως, ήταν το στάδωσα όλα όταν το είπα. Καλά, στο στούντιο. Ναι, είχα πει τότε στο Φίβο, απίστευτο κομμάτι. Είχα ρίξει και ένα καυγά πριν και ήταν ό,τι έπρεπε. Δηλαδή, γι' αυτό το είπες έτσι. Το αισθάνθηκα στο 100%. Ναι. Καυγά γιατί. Τι δουλειά μας κάνουμε. Πού να θυμάμαι τόσα χρόνια πριν. Δεν μπορεί τώρα. Πάνε την ώρα από το να βγει τραγούδι, άλλο στη χάλαση, την έσπασε, κάτι θα θυμάσαι. Κάποια κακία δεν ξέρω. Όχι, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι ότι είχαμε μαλώσει από το τηλέφωνο. Όταν έχει έρθει. Δεν σε βλέπουμε συχνά να έχει. Γι' αυτό έχει αυτή την έκφραση αυτό το τραγούδι. Αυτή τη τραγούδα. Μήπως είναι το νούμερο ένα, αν πρέπει να κάνω μια. Αν μπορούσα να πω five, μια πεντάδα, σίγουρα τους έδωσα όλα είναι μέσα σε αυτό. Ποιο τραγούδι δεν έγινε επιτυχία και σ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Εννοεί από τα δικά σου που να το είχες. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, το έχω σκεφτεί. Δεν περίμενα να γίνει το δισκάκι σου, το ταπεινό.
Πού ξεκίνησε, ήταν η πρώτη προσπάθεια. Το έχει, το ακού. Όχι, δεν τα ακούω. Δεν τα ακούσε. Αλλά το έχω. Τι ακούσε η αλήθεια στο σπίτι σου. Αυτή την περίοδο χριστουγεννιάτικα, full, διασκευές. Α, μισό τα χριστουγεννιάτικα. Αχ, τα λατρεύω. Τζάζ, Beatles. Μας έχεις καταστρέψει με δύο τραγούδια στο χριστουγεννιάτικο που έχεις κάνει κοριτσάκι μου να πούμε, τα έχουμε 10 χρόνια. Πόσο γενικό. Γίνει σαν το Last Christmas, θέλω να σου πω, έτσι. Το χριστουγεννιάτικο. Είναι το ελληνικό Last Christmas. Έχω, έχω δική μου παραλλαγή γι' αυτό. Το πιο απίστευτο πράγμα που μου έχει συμβεί με το, με το χριστουγεννιάτικο μου τραγούδι. Το χριστουγεννιάτικο μετά το μισό τραγούδι. Ένας αντίστοιχος, σαν και σένα, με μεγαλύτερη αγανάκτηση, άρχισε να μου φωνάζει ψέματα στο πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ. Πώς είχα πάει σούπερ μάρκετ και έχω πάει στο, στο πάρκινγκ και ανοίγω το, το αυτοκίνητο να αφήσω μέσα. Και ακούω κάποιον σε έξαλλη κατάσταση. Δεν ακούω να με βρίζει ακριβώς. Να ουρλιάζει όμως με, με αγανάκτηση, πολύ θυμωμένος. Μας έχεις πρέξει τόσα χρόνια με αυτό το τραγούδι. Εγώ ήμουν. Δεν ήσουν εσύ. Και πραγματικά έπαθα σοκ. Λέω Χριστέ μου, είναι δυνατό. Όχι, το εξής, ο άνθρωπος δεν είναι προσωπικό το θέμα, αλλά μας εκνευρίζει το τραγούδι αυτό και η επιτυχία. Τίποτα, μα νόμιζα ότι έχω πέσει τρελό. Όχι, είμαστε κι άλλοι. Α, είστε κι άλλοι. Με τις απόκριες παίζει αυτό κάθε μέρα στα ραδιόφωνα 50 φορές. Θέλω να σου πω τη δική μου παραλλαγή. Ναι, δηλαδή αν δείτε τον. Τον Τζορτζ Μάικλ θα τον βρίσετε. Ναι. Ναι, εγώ το λέω. Ακόμα δεν το έχω. Για πέσει την παραλλαγή, Θεέ μου. Δεν μπορώ, είναι κάτι που λέγεται με Χριστουγεννιάτικο. Σου πάει το Χριστουγεννιάτικο. Έβαλε την γραβάτα. Τρία χρόνια δέσποινα, τρία χρόνια που είμαι εδώ, δεν τον έχω δει ποτέ με γραβάτα. Την έβαλε για σένα. Και κίτρινη κιόλα. Δηλαδή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μα που για μια τόσο σημαντική δουλειά ήρθε σε μια. Μάλλον, α πούμε, κατά ονόμαστε εκπομπή. Έρχομουν τόσα ανθρώπους... χρόνια, κάθε χρόνο. Είπα να έρθω και εντάξει, φέτος. Εντάξει, και στου ανθρώπου που έχουν φορτεί, μάλλον γαϊδούρι, ναι. Φαίνεται ότι είσαι άνθρωπο ο οποίο έχει τώρα που είναι η Φάτνη, τα γαϊδούρια, τα συναντρέφονται ακόμα και οι Άγιοι. Πάμε και εμείς κοντά. Λοιπόν, τι να κλείσουμε με το Χριστούγεννα ευτυχισμένα. Ναι, καλά Χριστούγεννα σε όλους. Καλά Χριστούγεννα. Κάποιες φορές νιώθω που λες πως όταν πιω λάθη του χτες και ενοχές τα συγχωρώ. Δεν μπορώ και πάω να ησυχάσω πόσο δύσκολο είναι να ξεχάσω. Δεν θα σου κρύφτω, με πονάει το αντίο. Απόψε φέρτε μου να πιω κι ας με να παρασυρθώ μπροστά στα αλιά του να βρεθώ χωρίς εγωισμό και όσα χωρίς εγωισμό και όσο δεν το...